Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να ψήσετε τέλεια ένα φιλέτο κοτόπουλο, πώς να κάνετε το πιο κρεμμόδι πουρέ πατάτας και πώς να κάνετε ένα υπέροχο λαδολέμονο με μυρωδικά. Αφού βάλω τις πατάτες στο φούρνο στους 180 μέχρι να μαλακώσουν, ξεκινάω τεμαχίζοντας το κοτόπουλο. Τα μπούτια θα τα αφήσω στην άκρη για κάποια άλλη στιγμή. Θα χρησιμοποιήσω μόνο τα στήθια. Χρειάζομαι ένα κοφτερό μαχαίρι για να ξεχωρίσω τη σάρκα από την καρκάσα της κότας. Φτερούγες και καρκάσες τις φυλάω για ζωμό ή σούπα. Για να μην ξεραθούν και κάουν τα λεπτά σημεία του φιλέτου, τα αφαιρώ από το κομμάτι. Όσο οι πατάτες είναι ζεστές, τις ξεφλουδίζω και τις περνάω από τη σίτα. Επιλέγω μία σίτα, όχι πολύ λεπτή. Προσθέτω βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Προσπαθώ να μην δουλέψω πάρα πολύ την πατάτα. Αρωματίζω με λάδι τρούφας. Προσθέτω αλάτι και διορθώνω την υφή με ζεσταμένη κρέμα γάλακτος. Αφού έχω έτοιμο το μπουρέ, ξεκινάω τις διαδικασίες για να μαγειρέψω το κοτόπουλο. Αλείφω με ελαιόλαδο και αλατίζω. Σε καυτό τηγάνι προσθέτω ελαιόλαδο, τα κοτόπουλα και χαμηλώνω τη φωτιά για να έχω μια τραγανή πέτσα. Όταν έχω τραγανή πέτσα, προσθέτω βούτυρο, το αρωματίζω με σκόρδο, χυμάρι και νεδρολίβανο και κάνω αροζέ. Με αυτόν τον τρόπο δίνω στο κοτόπουλό μου μια βουτυράκι γεμάτη μυρωδιές γεύση. Ψήνω στον αέρα στους 250 μέχρι το κοτόπουλο να ξεπεράσει τους 72 βαθμούς. Για το λαδολέμονο χρειάζομαι χυμό από λεμόνι, θυμάρι δεδρολίβανο, σκόρδο, αλάτι πιπέρι. Θα αλέσω πολύ καλά πριν προσθέσω το ελαιόλαδο. Μουστάρδα. Και ξύσμα από λεμόνι. Μετά από 7 λεπτά το φιλέτο είχε φτάσει στους 67 βαθμούς. Το άφησα εκτός φούρνου και περίμενα να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, ώστε όταν το κόψω να μην χάσει τους χυμούς του. Για να στήσω ένα ωραίο πιάτο έβαλα το μπουρέ μέσα σε ένα γορνέ, έβαλα κουκουνάρι για να έχω το τραγανό στοιχείο του πιάτου μου, τσάιβσα από πάνω και γλάσαρα με το γεμάτο εντάσεις, γεύσεις και μυρωδιές λαδολέμονο. Αν βρήκατε το βίντεο ενδιαφέρον, κάντε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι. Καλή συνέχεια!